Πριν μπω στο θέμα, στο κυρίως θέμα της ερώτησής μου, οφείλω να κάνω ένα σύντομο σχόλιο για τη σημερινή επικαιρότητα. Υπάρχουν δύο χαρακτηριστικές εικόνες, κυρία Υπουργέ, σήμερα. 14χρονος μαθητής γυμνασίου από το Χαλάνδρι προσάγεται στα δικαστήρια, αφού έχει κρατηθεί για 5 ολόκληρες μέρες στη Γαδά. Προσέξτε, μιλάμε για 14χρονο μαθητή και κατηγορείται εντελώς άδικα και ανυπόστατα φυσικά για κακουργηματικές πράξεις. Ποιο ήταν το έγκλημά του? Συμμετείχε στο μαθητικό συλλαλητήριο, στο μαζικότατο μαθητικό συλλαλητήριο της περασμένης Πέμπτης, που ζητούσαν καλύτερες συνθήκες τα παιδιά και εξακολουθούν να ζητούν για τα σχολεία τους. Η δεύτερη εικόνα. Η εισαγγελική έδρα σήμερα προτείνει ουσιαστικά την απαλλαγή των κατηγορουμένων της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής, αφού προτείνει η ποινή τους να έχει ανασταλτικό χαρακτήρα. Δεν έγινε τίποτα δηλαδή, να βγουν και να κυκλοφορούν ελεύθεροι. Είναι δύο χαρακτηριστικές εικόνες οι οποίες προσβάλλουν βάναυσα το κοινό περί δικαίου αίσθημα του λαού μας. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ερώτηση. Στις 21 του περασμένου Αυγούστου, το Υπουργείο Παιδείας βγάζει μία εγκύκλιο σύμφωνα με την οποία η νεοδιόριστη εκπαιδευτική της ειδικής αγωγής και του ειδικού επιστημονικού προσωπικού και του ειδικού βοηθητικού προσωπικού χάνουν ουσιαστικά το δικαίωμά τους στη μητρότητα, στην πατρότητα, στη γονεϊκότητα, με δύο λόγια, αφού δεν δικαιούνται άδεια ανατροφής, προσέξτε, δεν δικαιούνται άδεια ανατροφής όσοι τα παιδιά τους έχουν συμπληρώσει το δεύτερο έτος της ηλικίας τους. Σε όσους τη δικαιούνται, σε όσους έχουν δηλαδή κάτω, παιδιά κάτω από 2 χρονών, και αυτήν την κουτσουρεύεται με την εγκύκλειό σας. Ασφαλώς και δεν μπορεί να γίνει δεκτό κάτι τέτοιο, ασφαλώς και έχει ξεσηκωθεί θύελλα διαμαρτυριών από τους εκπαιδευτικούς για αυτήν την απαράδεκτη και ακατανόητη εγκύκλειο, και αυτό που ζητάμε είναι να την ανακαλέσετε φυσικά, να δώσετε το δικαίωμα της 9μηνης άδειας ανατροφής σε όλους τους νεοδιοριζόμενους εκπαιδευτικούς, χωρίς όρους και χωρίς προϋποθέσεις, σε όσους έχουν παιδιά μέχρι 4 ετών, όπως ισχύει κανονικά για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους. Εμείς λέμε, μάλιστα, κύριε Υπουργέ, αυτό να επεκταθεί και στους αναπληρωτές. Γιατί αυτοί έχουν μέχρι στιγμής και με τον αγώνα τους έχουν κερδίσει πέρυσι το δικαίωμα των 3,5 μηνών άδειας ανατροφής. Και βεβαίως θα συνεχίσουμε να ζητάμε και να απευθυνόμαστε στο Υπουργείο Παιδείας για την εξίσωση επιτέλους των δικαιωμάτων των μονίμων και των αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Ευχαριστώ. Κυρία Υπουργέ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε συνάδελφε. Πρώτα απ' όλα, σε συνέχεια του σχολείου που κάνατε, κύριε Δελή, για τον 14χρονο μαθητή, να σας παραπέμψω σε μια απόφαση, σε μια συγγνώμη, ανακοίνωση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, η οποία βγήκε προ-Ολύμπιου και αναφέρει συγκεκριμένα και την απόφαση της πρώτης ανακρίτριας του Τμήματος Ανηλίκων. Υπήρχε συγκεκριμένη απόφαση της ανακρίτριας. Σας παραπέμπω σε σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Τώρα, έρχομαι στην ερώτησή σας. Είπατε, κύριε συνάδελφε, ότι χάνουν το δικαίωμα. Δεν χάνουν κανένα δικαίωμα, κύριε Δελή. Δεν υπάρχει καμία αλλαγή στο θεσμικό πλαίσιο. Η εγκύκλιο στην οποία αναφέρεστε εφαρμόζει το ισχύον, το πλαίσιο που ίσχυε αναφορικά ακριβώς με τις άδειες ανατροφής για νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς. Εδώ θέλει προσοχή το εξής. Σύμφωνα με το πλαίσιο, όπως υπήρχε, υπάρχει διάκριση μεταξύ εκπαιδευτικών και διοικητικών. Διαφορετικό είναι το πλαίσιο, το θεσμικό πλαίσιο που εφαρμόζεται στους εκπαιδευτικούς και διαφορετικό στους διοικητικούς. Όπως συνολικά είναι διαφορετικό το πλαίσιο. Διαφορετικό είναι και το πλαίσιο της θερινής αδείας για εκπαιδευτικούς και διοικητικούς. Διαφορετική είναι μια σειρά από κριτήρια και παραμέτρους που αφορούν στο καθεστώς των μεν και των δε. Άρα δεν υπήρξε καμία αλλαγή στο θεσμικό πλαίσιο. Εδώ είμαστε να συζητήσουμε αν το θεσμικό πλαίσιο είναι σωστό, αν χρήζει βελτίωσης. Και να το συζητήσουμε και είμαι και στη διάθεσή σας για προτάσεις που μπορεί να έχετε. Άρα, βεβαίως και μπορεί να επέλθουν βελτιώσεις στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Απαιτείται νομοθετική ρύθμιση να το εξετάσουμε. Πάντως, υπάρχει διάκριση μεταξύ του πλαισίου των εργαζομένων εκπαιδευτικών και των εργαζομένων διοικητικών. Άρα, η εγκύκλειος εφαρμόζει το νόμο που ισχύει και συνεπώς είναι πλήρως εσφαλμένη η εντύπωση ότι κόβονται οι άδειες ανατροφής νεοδιόριστων εκπαιδευτικών. Διαφορετικό το πλαίσιο που ισχύει για τους μεν
και για τους ΔΕ. Θα επανέλθω συνεχεία στην αστρολογία μου και για τα σημεία που θίγεται σχετικά με τους αναπληρωτές. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Δελή, για 3 λεπτά. Ναι, κύριε Πρόεδρε. Για το πρώτο ζήτημα που ανέφερα, κυρία Υπουργέ, νομίζω ότι το Υπουργείο Παιδείας, εκτός από την πολιτική ευθύνη και το ρόλο που αντικειμενικά έχει, φέρει και μια παιδαγωγική ευθύνη. Γι' αυτό και σας καλούμε να πάρετε θέση για το συμβάν αυτό με τον μαθητή και σας καλούμε μάλιστα όχι μόνο να πάρετε θέση εσείς, αφήστε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, και να παρέμβετε έτσι ώστε όχι μόνο να αφαιθούν ελεύθεροι, να αφαιθεί ελεύθερος ο συγκεκριμένος μαθητής, αλλά και να απαλλαγεί πλήρως από τις ανυπόστατες κατηγορίες που τον βαραίνουν. Κοιτάξτε, η απόφαση που έχετε, η εγκύκλειωση συγκεκριμένη, είναι πραγματική. Λέει χαρακτηριστικά ότι όσοι έχουν παιδιά άνω των 2 ετών, γι' αυτό σας κάνουμε την ερώτηση, δεν δικαιούνται ολόκληρο το ενεάμινο, είναι στην δική σας εγκύκλειο, τον αριθμό τον ξέρετε, στις 10.857, 21 Οκτώβου του 2020, πρόσφατη δηλαδή. Αυτή η εγκύκλειος, αυτή η απόφασή σας, κύριε Υπουργέ, ξέρετε, δεν είναι μόνο παράνομη, καθόλου σύνομη δεν είναι. Αντιβαίνει στις διατάξεις και του Δημοσιοπαλικού Κώδικα, που δεν κάνει εξαίρεση σε κανέναν υπάλληλο. Εκτός από παράνομη όμως, είναι και άδικη. Γιατί έρχεται και το ίδιο το Υπουργείο, για να ενισχύσω το παράνομο της ενεργειάς σας, το λέω αυτό, έρχεται το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας, παλιότερα βέβαια, το 2006, και λέει ότι, ακούστε, την ενεάμινη άδεια ανατροφής τέκνου, πλήρη μάλιστα και όχι μέρος της, σύμφωνα με το άρθρο 53 του νόμου 2683 του 99, δικαιούνται και οι νεοδιόριστες μητέρες εκπαιδευτικοί, εφόσον δεν κάνουν χρήση μειωμένου ωραρίου, όπως ορίζει ο νόμος, μέχρι να συμπληρώσει το παιδί τους το 4ο έτος της ηλικίας του. Αυτό εσείς το δικαίωμα το συρρυκνώνετε και το βάζετε, το δίνετε σε εκείνους τους γονείς που έχουν παιδιά μέχρι 2 ετών. Αυτό λέμε ότι πρέπει να απαλληφθεί, αυτό λέμε ότι πρέπει να αλλάξετε. Και για να πούμε και μερικά πράγματα, κυρία Υπουργέ, μιλάμε για ανθρώπους, μιλάμε για εκπαιδευτικούς, για αυτούς τους 4.000-4.500 που διορίστηκαν, ελάχιστοι βεβαίως μπροστά στις ανάγκες, που όλα αυτά τα χρόνια, για 10, 15, 20 χρόνια, οι περισσότεροι από αυτούς γύρισαν σχεδόν όλη την Ελλάδα και πρόσφεραν τις εκπαιδευτικές τους υπηρεσίες κάτω από πολύ δύσκολες και αντίξωες συνθήκες, αλλάζοντας κάθε χρόνο τόπο εργασίας, τόπο κατοικίας, με ό,τι αυτό σήμαινε για τον οικογενειακό τους προγραμματισμό. Έρχεται τώρα το κράτος, έρχεται τώρα η πολιτεία και τι τους λέει? Τους λέει ευχαριστώ, επειδή τους τιμωρεί από πάνω, επειδή έχουν ένα παιδί πάνω από 2 χρονών, για να μην θυμηθούμε και τα προβλήματα που είχαν οι αναπληρώτριες, κυρίως οι γυναίκες εγκυμονούσες, οι οποίες δεν είχαν το δικαίωμα, ξέρετε, να λαμβάνουν την άδεια εγκυμοσύνης που δικαιούνταν οι μόνιμες συναδέλφισές τους. Κάτι τέτοιο έγινε, δεν έγινε δεκτό και ουσιαστικά αποκλείονται από τις άδειες αυτές. Εν πάση περιπτώσει, τι να πει κανείς, ότι υπάρχει ένα δίκτυο κρατικών βρεφονηπιακών σταθμών για να υποστηρίξει την γονεϊκότητα, για να υποστηρίξει μια οικογένεια, ένα νέο ζευγάρι που έχει ένα μικρό παιδί? Αυτό που βεβαίως μπορεί να πει κάποιος σίγουρα είναι ότι αυτό το μοντέλο των ελαστικών εργασιακών σχέσεων, που ολοένα και πυκνώνει, ολοένα και εξαπλώνεται, πρόσφατα εσείς φέρατε και μια καινούργια ελαστική εργασιακή σχέση, την εργασιακή σχέση του τρίμηνου αναπληρωτή. Αυτές λοιπόν οι ελαστικές εργασιακές σχέσεις δεν έχουν μόνο μειωμένους μισθούς, έχουν και μειωμένα εργασιακά δικαιώματα, και αυτό το βλέπουμε στην πράξη να συμβαίνει. Αλλά νομίζουμε, σε σχέση με αυτήν την εγκύκλιο, νομίζω ότι πρέπει να την ανακαλέσετε, σας καλούμε να την ανακαλέσετε και να εφαρμοστεί το ενεάμινο για όλους όσους έχουν ένα παιδί που είναι μέχρι 4 ετών. Ευχαριστώ.